Να πούμε ότι έχουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε ήδη. Τον πρόεδρο του Ετικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Και δήμαρχος Αμαρουσίου. Κύριε Πατούλη, ακούμε φασαρίες. Τι γίνεται, είστε κάτω στη συγκέντρωση? Ναι, γίνεται πράγματι μια πορεία αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Υγείας προς το Σύνταγμα, από ένα σύσσωμο υγειονομικό σώμα. Πρώτη φορά κατεβαίνει έτσι, κύριε Πατούλη, έτσι. Ποτέ οι γιατροί δεν είχαν κατέβει σύσσωμοι κάτω στα πεζοδρόμια. Φαινόμενο. Ξαναγίνει τότε που είχε δημιουργηθεί η διαδικασία για τον ΕΟΠΗ, που θεωρήσαμε ότι ήταν μια πρόχειρη διαδικασία. Και έτσι απεδείχθη τελικά. Απεδείχθη, δυστυχώς για όλους μας, απεδείχθη ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική, δεν υπάρχει μια σοβαρότητα στη δημιουργία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτή η συνέχιση του τότε υφίσταται και σήμερα. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία χωρίς στρατηγική. Λυπούμαστε που ενώ έχουμε το καλύτερο εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό από γιατρούς έμπειρους, αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται πάμε σε άλλες εποχές, δηλαδή στις εποχές όπου την αξία θα έχει απλώς ο γιατρός και όχι ο εξειδικευμένος γιατρός, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πιστογύρισμα της ποιότητας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο κύριος Υπουργός όμως, κύριε Πατούλη, έχει διαφορετική άποψη. Εγώ τον άκουσα και στη Βουλή και ούτε λίγο το πολύ λέει ότι η προσφορά στην υγεία για μας όλους θα είναι η καλύτερη. Πού τη βλέπει αυτός και εσείς που είστε οι γιατροί, το προσωπικό δεν τη βλέπετε? Ο Υπουργός θεωρώ, ενώ είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, οι συνεργάτες και οι σύμβουλοι τον έχουν οδηγήσει σε λαθασμένη πορεία. Πιστεύω επίσης ότι δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια δεν υπήρχαν γνώστες της υγείας που ανέλαβαν τις ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, και το αποτέλεσμα, θα έλεγα αμάσιτο, παίρναν οτιδήποτε τους δίνανε οι ηγεσίες της Τρόικας. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώς φτάνει μέχρι τον πολίτη σήμερα. Στην Ευρώπη υπάρχει η έννοια του γενικού γιατρού, γιατί δεν έχουν γιατρούς, δεν σπουδάζουν στην Ευρώπη ιατρική. Εδώ έχουμε γιατρούς εξειδικευμένους. Αντί αυτούς να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε, δυστυχώς ο ασθενής πολίτης θα πηγαίνει στο γενικό γιατρό και για να βρει εξειδικευμένο θα πρέπει να πληρώσει. Είναι η προδιαγεγραμμένη πορεία ενός μιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία πολύ σύντομα θα έρθει στη χώρα μας. Μια περίθαλψη η οποία τελικά, εκτός από ότι θα δημιουργήσει πτώση της ποιότητας, θα δημιουργήσει και μεγάλο κόστος, διότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο ασθενής πολίτης θα πρέπει να πάει τελικά στο νοσοκομείο, το οποίο είναι και κοστοβόρο και κοστίζει δηλαδή περισσότερο, και οι επιπλοκές οι οποίες θα φτάνουν τελικά οι ασθενείς προς τα νοσοκομεία θα είναι μεγάλες από αυτές τις οποίες... Να σας ρωτήσω σήμερα κάτι, μπορείτε να μου διευκρινίσετε το εξής? Δηλαδή η κυβέρνηση, ο Υπουργός αυτή τη στιγμή θέλει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη να υπάρχουν ανειδίκευτοι, όπου ανειδίκευτος θα τον στέλνει στον ειδικό γιατρό, τον οποίο όμως θα πληρώσει από την τσέπη του και όχι μέσα στο σύστημα υγείας. Ουσιαστικά θα ενοποιήσει τα κέντρα υγείας με τα αστικού τύπου κέντρα υγείας με γενικούς γιατρούς, εξειδικευμένους γενικούς γιατρούς, και αυτοί τελικά θα κάνουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επειδή όμως ο Έλληνας πολίτης έχει μάθει να πηγαίνει στον εξειδικευμένο γιατρό, διότι τόσα χρόνια χτίστηκε αυτό, εσείς αν σας πονέσει η μέση σας θα πάτε στον ορθοπαιδικό. Βεβαίως, εάν πονέσει το αυτί σας θα πάτε στον ουρηλά. Ή αν έχει πρόβλημα το μάτι θα πάτε στον οφθαλμίατρο. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή ήδη εκπαίδευση, παύλα συνείδηση του Έλληνα πολίτη, δεν μπορεί να το πισωγυρίζεις σε κάτι που κάνανε οι Εγγλέζοι πριν 40-50 χρόνια, και οι οποίοι αυτή τη στιγμή γυρίζουν πάλι σε αυτό που έχουμε εμείς, δηλαδή στην εξειδίκευση και όχι στο γενικό γιατρό. Θέλετε να πείτε τι κέρδος θα έχει το κράτος οικονομικό, τι κέρδος θα έχει από αυτό το ότι υποβιβάζει? Πιστέψτε με, δεν θα έχει τίποτα. Απλώς οι υπουργοί οι οποίοι παρέλασαν τα τελευταία χρόνια ήταν αδαείς από συστήματα υγείας. Ουσιαστικά πήγαν ό,τι τους λέγανε οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είχαν τα συστήματα αυτά με την έλλειψη
της εξειδικευμένης ιατρικής. Εδώ θα έπρεπε να κάνουμε ένα πρότυπο πρωτοβάθμιο σύστημα στη χώρα μας, το οποίο να είναι μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, mm-hmm. με φτηνό τρόπο, πολύ φτηνό τρόπο. Φτηνή είναι η γιατρία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, και αυτός ο τρόπος δυστυχώς, αντί να εγκαθιδρυθεί, πισωγυρίζουμε, και ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όλοι οι χρήσιμοι γιατροί φεύγουν στην Ευρώπη την επόμενη μέρα μετά το πτυχίο τους, και ενώ όλη η Ευρώπη θα γεμίζει εξειδικευμένους γιατρούς για αυτό το σύστημα, εμείς θα πισωγυρίσουμε στο παρελθόν. Αυτό είναι, αν θέλετε, η αγωνία όλων μας. Θέλετε να πείτε ότι εμένα, ας πούμε, θα πονέσει το μάτι μου ή το αυτί μου και θα πάω στο γενικό γιατρό και δεν θα υπάρχει οφθαλμίατρος να με δει, θα μπορώ πρωτοβάθμια να πάω σε έναν οφθαλμίατρο? Ακριβώς αυτό είναι ο σχεδιασμός, δυστυχώς. Αυτό το οποίο θα γίνει, ο ΟΠΗ, να είναι αγοραστής πολύ φτηνών υπηρεσιών, το οποίο όμως αυτή η αγορά, εσείς αν θέλετε να πάτε στις μονάδες του ΟΠΗ, θα βρίσκεται το γενικό γιατρό. Mm-hmm. Όλος αυτός ο τρόπος, ο οποίος σήμερα πορεύονται για να κάνουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς πηξίδα, χωρίς στρατηγική, αλλά προκαθιδρυμένες απόψεις εκείνων που ήρθαν από την Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο θα αυξήσει τη θνησιμότητα, δυστυχώς, θα δυναμώσει την ιδιωτική υγεία, και αυτό είναι κάτι το οποίο συνειδησιακά εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Άρα δηλαδή, κύριε Πατούλη, εάν πραγματικά υπάρχει ένα καρδιολογικό πρόβλημα, αντί να πάνε στον καρδιολόγο, θα πάνε κατευθείαν στον ανειδίκευτο γιατρό ή στο γενικό γιατρό, και μετά όταν θα τον στείλει στον ειδικό γιατρό θα πρέπει να πληρώσει λεφτά από την τσέπη του, δεν θα τον καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ακριβώς. Ενώ αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, ναι, μπορούν και μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στον ασθενή να κάνει την επιλογή ανάλογα την ασθένεια που έχει, να πηγαίνει στον εξειδικευμένο γιατρό κατευθείαν, ναι, βάζουν ως κλεψίδρα τον γενικό γιατρό, mm-hmm. ο οποίος γενικός γιατρός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα προληπτικό ανάγχωμα για τη χώρα μας, δηλαδή να αναλάβει το κομμάτι της πρόληψης και της διατήρησης της υγείας του πολίτη με ενημέρωση, αλλά και με δυνατότητες προληπτικές από τα σχολεία κλπ. Ανταυτού θα βάλει γενικό κουβενταδόρο το γενικό γιατρό, που δεν έχουμε και τέτοιο μεγάλο αριθμό γενικών γιατρών. Έχουμε μόνο 2.000, και αν εγκαθιδρύεται ένα τέτοιο σύστημα θα έπρεπε να είχαμε 7.000. Και θα σας πω επίσης, επειδή έχει και μεγάλη αξία για το ζήτημα του φαρμάκου, ένα άλλο μεγάλο έγκλημα το οποίο δεν μιλάνε αυτή τη στιγμή, είναι ότι γίναμε η πρώτη χώρα σε ανθεκτικότητα μικροβίου, διότι με αλόγιστο τρόπο μπορεί κανείς να πάρει αντιβίωση. Αντί να βρουν λοιπόν τα συστήματα αυτά, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια ασφάλεια στη δημόσια υγεία, χρησιμοποιούν οπισθογυρίσματα, κάτι το οποίο εμάς μας βρίσκει απέναντι και αντίθετα. Τι προτείνουμε? Προτείνουμε να παρουσιάσει σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ποια στρατηγική ολοκληρωμένη θεωρεί ότι θα κάνει για το σύστημα της υγείας, μέσα από μια σοβαρότητα, όχι από διαγγέλματα μέσα από τηλεοπτικά παράθυρα, και ενωμένοι όλοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον Έλληνα ασθενή και τον Έλληνα πολίτη. Δεν μου λέτε, αυτά τα πλάνα B και C και E που λέει τώρα ο κύριος Υπουργός ότι θα τα εφαρμόζει εάν δεν σταματήσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών, τι είναι αυτά πάλι? Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για σοβαρότητα. Δεν θέλω να μιλήσω για πράγματα τα οποία στη χώρα που περνάει αυτή την οικονομική κρίση, κάποιοι έχουν πάρει τα μικρόφωνα και νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν συστήματα υγείας μέσα από εκβιαστικά διλήμματα. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Δυστυχώς θα δημιουργήσουν ένα απίστευτο κύμα από ασθενείς αλλά και από υγειονομικούς, το οποίο σιγά σιγά δυναμώνει, εκτός εάν αντιληφθούν τη σοβαρότητα του ζητήματος και αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες πλέον. Άρα, κύριε Πρόεδρε, για να συνοψίσουμε αυτά τα πολύ σοβαρά που μας λέτε, εδώ μιλάμε ότι πάμε για να βγάζουμε γενικούς γιατρούς, αφού έχουμε 2.000 στο σύστημα και απαιτούνται 7.000. Πάμε σε ένα σύστημα να παράγει γενικούς γιατρούς η Ελλάδα και οι εξειδικευμένοι να μεταναστεύουν την επομένη του πτυχίου τους. Τα λέω έτσι λαϊκά και απλά? Ακριβώς αυτή φαίνεται ότι είναι η πορεία, μέσα από αυτά τα μισόλογα τα οποία παρουσιάζουν κατά καιρούς με συστήματα Α και Β.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο θέμα τώρα της περιφέρειας, γιατί να μην μιλάμε μόνο για τις μεγάλες πόλεις και κυρίως την πρωτεύουσα, που εδώ υπάρχει τρομερή έλλειψη γιατρών. Εκεί θα στέλνουν οι ειδικευμένους γιατρούς. Συνήθως πηγαίνανε ή οι αγροτικοί γιατροί πριν πάνε στο στρατό, από ό,τι ξέραμε, ή πάνε οι γενικοί γιατροί. Τώρα θα στέλνουν τους ειδικευμένους εκεί. Ακούτε, ακόμα και εκεί, ενώ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα θωράκισης για όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα που κατοικούν, όπως είναι η Σιωτική Ελλάδα και η Άγωνη Γραμμή, δηλαδή να δώσουν τη δυνατότητα σε γενικούς γιατρούς να μπορέσουν να κρατούν με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες τα περιστατικά και με τηλεατρική την οποία μπορούν σαν θωράκιση να βρίσκουν εξειδικευμένους γιατρούς πλέον μέσα από τα συστήματα τηλεατρικής, θα δημιουργούσαν μία θωράκιση του Αιγαίου. Σήμερα δυστυχώς δεν δίδονται τα κίνητρα. Αποτέλεσμα έχει να μην πηγαίνουν γιατροί στις άγονες γραμμές, να πηγαίνουν στο εξωτερικό και ένα έμψυχο υγειονομικό δυναμικό που θα μπορούσε να ήταν επωφελίας της χώρας να πηγαίνει να υπηρετεί άλλους λαούς και με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν μου λέτε τώρα, η πορεία συνεχίζεται, είμαι σίγουρη ότι την παρακολουθείτε κι εσείς, είστε εκεί αλλά κάπου ναι, που μπορούμε και μιλάμε. Είναι αλήθεια ότι γίνεται μία πορεία με... υπάρχει μεγάλη συμμετοχή γιατρέ. Υπάρχει θεωρώ μεγάλη... ότι είναι ιδιαίτερης πυκνότητας και συμμετοχής αυτή η πορεία η σημερινή. Υπάρχει ένα σύσσωμο υγειονομικό προσωπικό και από τα νοσοκομεία και από γιατρούς θεοποιεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι του Υπουργείου, να κάνει ένα ουσιαστικό διάλογο μέσα από προτάσεις στρατηγικής και από εκεί και πέρα να πάμε προς την πρόοδο και όχι σε αυτά που έχουν υπαγορευτεί και τα οποία παρουσιάζονται ένα-ένα και τα οποία θεωρούμε ότι θα είναι ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας από αυτό που περνάμε σήμερα. Θα πάτε τώρα στη Βουλή και θα αφήσετε ψήφισμα, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς, σε λίγο φτάνουμε στη Βουλή. Ναι. Θα ζητήσουμε να δούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής αλλά και τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Κρεμαστινό, για να δώσουμε το σχετικό ψήφισμα και από εκεί και πέρα είναι σαφές. Οι ότι... απεργίες θα συνεχιστούν μέχρι, μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι 6 Δεκεμβρίου. Γιατί απειλεί ο Υπουργός ότι αν συνεχιστούν θα κόβονται οι συμβάσεις από τους γιατρούς οι οποίοι είναι ταγμένοι στο. Όσο δημιουργεί τέτοια διλήμματα, δυστυχώς τόσο και θα βουτιέται η κατάσταση σε μια οδό η οποία δεν θα έχει επιστροφή. Θεωρούμε ότι δεν είναι η αντιμετώπιση μέσα από εκβιασμούς, είναι η αντιμετώπιση με το να πει σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τι υγεία και πού προσανατολίζεται η υγεία που θέλει και σε ποιο χρονικό διάστημα. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο Υπουργός σήμερα. Ξέρετε. Να σταματήσει τους εκβιασμούς, να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να πει πότε, και τι υγεία θέλει. Δεν μου λέτε και στο θέμα των φαρμάκων που είδατε μέσα στη Βουλή έγινε όχι κακός χαμός. Τελικά ψηφίστηκε. Είναι λίγο πεισματάρης ο κύριος Υπουργός. Πιστεύετε ότι πέρασε με τα φάρμακα και με τα γενώσιμα την ιστορία, παρόλο ότι διαμαρτυρηθήκατε εσείς επανειλημμένος και όλοι του κλάδου. Αυτός έκανε αυτό που ήθελε τελικά. Τι θα γίνει στην προκειμένη περίπτωση? Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει άγνοια κινδύνου. Και αν υπάρχει άγνοια κινδύνου, διότι αν μιλήσει κανείς με επιστημονικά δεδομένα, θα αντιληφθεί ότι ήδη η χώρα μας σε κατακεφαλή ποσών που ξοδεύει για το φάρμακο είναι στα μισά του μέσου όρου του ΟΑΣΑ. Άρα λοιπόν δεν πάει παρακάτω η μείωση του κόστους. Θεωρείτε ότι έχει άγνοια κινδύνου ο Υπουργός? Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Υπουργός δεν καταλαβαίνει ποιο Υπουργείο διαβετεύει. Διαβετεύει το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας και είναι σαφές ότι ο τρόπος αντιμετώπισης ακόμα και του φαρμάκου που θα κλείσουν ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες αλλά και συγχρόνως θα δημιουργήσει την αδυναμία του πάση είδους γενώσιμα από το εξωτερικό που θα έρθει με ένα νεόφυπο στελεχωμένο και με τους γιατρούς να μην έχουν την ευθύνη για τη θεραπεία αφού συνταγογραφούν μόνο τη δραστική ουσία, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μεγάλο αδιέξοδο στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Αν αυτό λέγεται πείσμα,
Εγώ αυτό που θα έλεγα θα πρέπει να υπάρξει παρότητα. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αυτό που μας λέει κύριε Πατούλη ο Υπουργός είναι ότι επιμένει στο θέμα της αξιολόγησης του ιατρικού δυναμικού. Εδώ, έτσι όπως μας τα λέτε εσείς, μας λέτε όχι για αξιολόγηση, μας λέτε ότι. Ξεχαρβαλώνει, εντάξει. Ακριβώς, ότι παίρνουμε μόνο, θα βγάζουμε γενικούς γιατρούς, οι εξειδικευμένοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να είναι ή άνεργοι ή να παίρνουν τη βαλίτσα τους και να φεύγουν. Ακούστε να δείτε. Τι φοράει η αξιολόγηση με βάση αυτά που μας λέτε. Η αξιολόγηση ήταν μία μεθόδευση η οποία ουσιαστικά ονομάζεται κινητικότητα και απομάκρυνση. Αξιολόγηση θα πρέπει να μας πει κανείς που έχει γίνει σε όλη την ελληνική κοινωνία και ποιος θα την κάνει, ποιος θα την κάνει, με τι, πώς θα το αξιολογήσουμε, με το πτυχίο, με το βαθμό, με τι, με τα διδακτορικά, με τι. Για να αξιολογήσω κάτι θα πρέπει να έχουμε τα κριτήρια και πολύ περισσότερο τον αξιολογητή. Θα έλεγα όμως επίσης κάτι το οποίο με ιδιαίτερη σπουδή ο κύριος Υπουργός κάνει είναι να προσβάλλει συνέχεια ένα υγειονομικό προσωπικό χωρίς να έχει κάνει την αυτοκριτική του πολιτικού προσωπικού. Δηλαδή το ότι δεν είχαμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλα αυτά τα χρόνια οφείλωτο και υπήρχαν οι μαύρες τρύπες για το φάρμακο ήταν απόρρια των γιατρών ή των πολιτικών που δεν βάζαν ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έλεγχο και πήγανε και κάνανε όλα αυτά τα έξοδα ασκόπως για την υγεία. Και ήταν ανεξέλεγκτο. Ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Ακριβώς. Και τώρα φτάσαμε στο άλλο αντίποδα, δηλαδή όχι του εξορθολογισμού που ήταν απαραίτητο να γίνει, αλλά ουσιαστικά της μείωσης για τα ποσά για την υγεία σε τέτοιο βαθμό, τα οποία εγώ θα χαρακτήριζα ότι είναι ανθρωποκτονικά. Μας λέτε αυτό που συμβαίνει γενικότερα στην κοινωνία. Τόσα χρόνια λέγαμε δεν πιάναμε τη φοροδιαφυγή. Μήπως κάποιος ήθελε να υπάρχει παραοικονομία και στήριζε την πραγματική οικονομία. Το ίδιο λέμε. Ότι το αφήσαμε ανεξέλεγκτο μέχρι να πιάσουμε πάτο και να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχιστούν οι απεργίες κανονικά, έτσι. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα είναι μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο επίσης ότι ο ιατρικός κόσμος, ο υγειονομικός κόσμος πάνω απ' όλα θέλει μια υγεία για όλους τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα μας και βεβαίως και για τους ανασφάλιστους. Παρά τα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια να βρούμε μια χρυσή λύση για να μην φτάσουμε σε ζητήματα τα οποία θα είναι ανεξέλεγκτα σε λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Και καλή επιτυχία στην προσπάθεια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δήμαρχος Αμαρουσίου. Για να συνοψίσουμε, προσανατολίζεται το Υπουργείο Υγείας στο να υπάρχουν ο γενικός γιατρός να υπάρχει στον ΕΟΠΗ, εκείνος να δέχεται τον ασθενή και να κρίνει αν πρέπει να πάει παρακάτω.